Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Θυμάστε ένα βίντεο που ανέβηκε 11 του Αυγούστου του 2022 που είχε τίτλο «Λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο η Σκοπιά ενός άνδρα για τις σχέσεις και το γάμο»? Ήταν ένα βίντεο που αυτή τη στιγμή που κάνω την απάντηση που έχει στείλει ο φίλος έχει φτάσει τις 22.000 θεάσεις. Ήταν ένα βίντεο που μας απασχόλησε αρκετά. Έτσι και εγώ προβοκατόρικα το ανέβασα την πρώτη μέρα που είχα πάει για διακοπές αυτόν τον Αύγουστο και ερχόντουσα συνεχώς ειδοποίησεις. Έχουμε σήμερα την απάντηση από αυτόν τον άντρα. Στα σχόλια που του έκανα εγώ μέσα από το βίντεο τότε και σε κάποια σχόλια κάτω από εσάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσουμε. Λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο λοιπόν η απάντηση και για να είμαι... Σετ, φοράω το ίδιο φουστάνι που φορούσα εκείνη τη μέρα που έκανα το πρώτο βίντεο. Λοιπόν, αλλά σήμερα η ημερομηνία είναι κάπου τέλος Σεπτεμβρίου. Γεια σου Θέκλα, αυτό το γράμμα είναι για εσένα, αλλά μπορείς φυσικά να το κάνεις βίντεο εάν επιθυμείς, εάν πιστεύεις ότι ίσως θα ενδιαφέρει το κοινό. Είμαι σίγουρη ότι θα ενδιαφέρει το κοινό, γι' αυτό το κάνω βίντεο. Περίμενα να καταλαγιάσει η μπόρα στα σχόλια προτού σου γράψω, καθότι ομολογώ ότι τα σχόλια των φίλων δεν στράφηκαν προς την κατεύθυνση που αποσκοπούσα. Οφείλω λοιπόν να κάνω την αυτοκριτική μου. Θα σου γράψω σε πιο προσωπικό ύφος αυτή τη φορά. Καταρχήν να απαντήσω στην ερώτηση το φίλο γιατί σου γράφω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Επειδή μου αρέσει. Γιατί θεωρείται σφάλματο να γράφουμε σε κάποιον εφόσον μας αρέσει να του γράφουμε? Αυτή τη στιγμή που πληκτρολογώ αυτό το κείμενο, το απολαμβάνω. Κοίταξε, όταν οι φίλοι σε ρώτησαν γιατί μου γράφεις, εννοούσαν γιατί γράφεις αυτές τις απόψεις στη Θεκλά, η οποία έχει το κανάλι στο οποίο κάνουμε ψυχοεκπαίδευση και προωθούμε πολύ διαφορετικές αρχές και αξίες από αυτές που περιγράφεις εσύ στο πρώτο σου γράμμα. Νομίζω αυτή ήταν η ερώτηση, ήταν... Τι νόημα έχει να το στείλει στη Θέκλα, αφού ξέρεις, παρακολουθώντας τα βίντεο της, ότι προωθεί την πνευματικότητα, προωθεί την αυτοβελτίωση, προωθεί την εξέλιξη των ανθρώπων. Εσύ λες ότι είναι επειδή σου αρέσει γράφεις. Okay. Δεύτερον, να απαντήσω στη δική σου ερώτηση και των φίλων, εάν όντως σε παρακολουθώ. Θα αναφέρω μόνο δύο σημεία και ίσως πιστούν οι φίλοι και εσύ ότι όντως σε παρακολουθώ. Ακόμα θυμάμαι την ιστορία με τον νεαρό πάνω στη μηχανή που βιαζόταν να πάει σπίτι του και πάνω στη στροφή συνάντησε την Ταλίκα, με τον οδηγό της Ταλίκας να λέει ότι το παιδί σήκωσε τα χέρια του σαν να παραδόθηκε στη μοίρα του και δεν έκανε απόπειρα ελιγμού. Είναι μια ιστορία την οποία την έχω μοιραστεί και σε κάποια live και σε βίντεο νομίζω την έχω μοιραστεί. Έχω ταυτιστεί με αυτό το παιδί καθότι οδηγούσα μηχανή πολλά χρόνια και πολλές φορές υπό την επίρρεια. Έχουν πεθάνει σύνολο από το περιβάλλον μου 4 αγόρια και μία κοπέλα πάνω στο μηχανές και αυτός είναι και ο λόγος που αποφεύγω να καβαλήσω τη μηχανή μου και δεν οδηγώ τώρα πια υπό την επίρρεια. Μπράβο σου που σταμάτησες να οδηγείς υπό την επίρρεια. Μπράβο. Επίσης έχω κλέψει μια ατάκα σου την οποία ραδιάζω όταν θέλω να το παίξω cool. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής δεν δηλώνω ότι είναι δική μου ατάκα, αλλά παράλληλα δεν αποκαλύπτω ότι την έχω κλέψει από εσένα. Πολλές φορές που φίλοι έχουν χάσει δουλειά ή σχέση τους, λέω shit happens, life happens. Και γενικότερα χρησιμοποιώ πολύ αυτό το μότο όταν έχω ζόρια και όταν παρατάω ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να λύσω. Στη συνέχεια θέλω να σου πω τα σημεία που συμφωνούμε, τα οποία ίσως είναι περισσότερα από όσα νομίζεις. Άρα μας έχεις πείσει ότι παρακολουθείς τα βίντεο. Φυσικά το life happens, shit happens, το λέω σε περισσότερο από 1000 βίντεο. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι σίγουρη ότι παρακολουθείς. Εγώ σε πιστεύω. Ήταν ρητορική ερώτηση γιατί παρακολουθείς του στυλ εφόσον ξέρεις ότι είναι πολύ διαφορετικές οι αρχές και αξίες που προάγουμε σε αυτό το κανάλι γιατί μας τα γράφεις αυτά. Πρώτο, συμφωνούμε στο ότι οι γυναίκες με την πάροδο του χρόνου γίνονται όλο και πιο όμορφες και καθώς εξελίσσονται όλο και πιο σεξι. Ειδικά για εμένα που ενδιαφέρουμε μόνο για μέταν divorce γυναίκες, δηλαδή ενδιαφέρεται μόνο για γυναίκες μετά που έχουν πάρει διαζύγιο, μας έχει εξηγήσει την πρώτη επιστολή γιατί. Έχω να πω ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες που ασχολούνται πολύ με την εμφάνισή τους δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις μικρότερες. Εντάξει, αυτή η συμφωνία που έχουμε δεν είναι πάρος στις αρχές και αξίες. Πάμε παρακάτω. 2.
Συμφωνούμε ότι υπομονή σημαίνει υπομένω και δεν πρέπει να υπομένουμε κανένα. Αυτό είναι, έχει να κάνει με το αυξιακό μας σύστημα αυτό. Ναι. Τρία. Συμφωνούμε ότι τύποι σαν εμένα πρέπει να αποφεύγονται από γυναίκες οι οποίες έχουν απότερο σκοπό τη δημιουργία οικογένειας. Εγώ πάντως, οπότε βρίσκομαι σε φάση και ψήνεται κάτι, δηλώνω ότι δεν είμαι father material, δηλαδή ότι δεν είμαι υλικό για πατέρας και δεν είμαι husband material και δεν είμαι υλικό για άνδρας. Είμαι απλά και μόνο weekend fun material. Δηλώνει δηλαδή στις γυναίκες με τις οποίες φλερτάρει ότι εγώ δεν κάνω για γάμο, εγώ δεν κάνω για παιδιά, εγώ δεν κάνω καν για σχέση, εγώ είμαι μόνο για να περνάτε καλά το Σαββατοκύριακο. Και εφόσον ενδιαφέρεσαι για γυναίκες μετά διαζύγιο, εννοείς τα Σαββατοκύριακα που παίρνουν οι πατεράδες στα παιδιά και πας εσύ για να διασκεδάσετε. Τέταρτο. Συμφωνούμε με το χαρακτηρισμό που με καταλόγησες στο τέλος του βίντεο. Φαντάζομαι ήθελες να μου πεις πολλά περισσότερα, αλλά στο τέλος ήσουν επικής μαζί μου. Όχι, όσα ήθελα να πω τα είπα. Πραγματικά. Νομίζω ότι εφόσον με παρακολουθείς, γνωρίζεις ότι δεν μαζεύεται η γλώσσα μου με τίποτα. Με χαρακτήρισες ηλιστή. Είναι ένας ορισμός που τον δέχομαι και συμφωνώ. Όλη μου η ζωή είναι ένας πόλεμος με απότερο σκοπό τα υλικά αγαθά, γιατί τα υλικά αγαθά για εμένα προσφέρουν το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία. Ελευθερία από το λαμόγιο αφεντικό που μου έπινε το αίμα, ελευθερία από το λαμόγιο σπιτονικοκύρι που κάθε τέλος του μήνα ήθελε το 75% του βασικού μισθού μου και ελευθερία από την απόρριψη του αντίθετου φίλου. Βλέπουμε πολύ διαφορετικά την ελευθερία. Για μένα ελευθερία ήταν, στα 26 μου, όταν αποφάσισα να χωρίσω τον πατέρα των παιδιών μου, να χωρίσω την ενορία του πατέρα μου, να χωρίσω τη θρησκεία και τη θρησκευτική οργάνωση στην οποία ανήκα. Τα γράφω όλα αυτά στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Και να χωρίσω και από τους γονείς μου. Και να χωρίσω και από τα χρήματα που η οικογένεια μου έδινε άφθονα, προκειμένου να μην χωρίσω. Τότε απέκτησα την ελευθερία. Τότε που έμεινα χωρίς καθόλου χρήματα, τότε που για λόγους που τους έχω συγχωρέσει πια, άδειασαν οι τρεχούμενοι μου λογαριασμοί, που ήταν κοινοί, και έμεινα χωρίς ούτε και ένα σελήνη της λίρας ή ένα σεντ της λίρας. Τότε είχαμε στις λίρες ακόμη το 2001, πριν 26 χρόνια που χώρισα. Τότε που έμεινα χωρίς καθόλου χρήματα, τότε απέκτησα την υπέρτατη ελευθερία. Επειδή έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο τα χρήματα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα, ή τουλάχιστον μετά που έγινα, εγώ ξέρω εγώ, 10, 11, 12 ετών, τα χρήματα δεν ήταν πρόβλημα. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα οικονομικά, δεν ήταν πρόβλημα τα χρήματα στην οικογένεια στην οποία μεγάλωσα. Αντιθέτως, τα χρήματα χρησιμοποιούνταν από τους γονείς μου για να αγοράζουν συνειδήσεις. Έτσι το βλέπω εγώ. Αυτοί μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά. Λοιπόν, όταν έμεινα χωρίς χρήματα, τότε απέκτησα την ελευθερία. Εσύ λες όμως ότι τα χρήματα σου δίνουν την ελευθερία. Άρα όντως εσύ μπορεί να είσαι ληστής και εγώ μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι περισσότερο με την πνευματικότητα. Ίσως. 5. Εκεί όμως που συμφωνούμε τέρμα τα αγκάζια, είναι ότι όταν ένας τύπος το παίζει μυστήριος, απλώς προσπαθεί να κρυφτεί για να μην αποκαλυφθεί. Όταν σε ρωτάνε φίλε μου να περιγράψεις το σπίτι σου και λες με υφάκι ότι το σπίτι είναι μόνο για ύπνο και η ζωή δεν βρίσκεται μέσα σε 4 τοίχους, δεν είσαι μυστήριος. Απλώς μένεις ακόμα με τη μητέρα σου και θέλεις να το κρύψεις. Όταν μιλάνε οι άλλοι για τη δουλειά τους και εσύ λες ότι η δουλειά είναι απλά η λέξη δουλεία με τον τόνο μία θέση δεξιά, δεν είσαι ούτε επαναστάτης ούτε hacker. Είσαι απλά άνεργος και θέλεις να το κρύψεις. Και τελευταίο, όταν μιλάνε οι άλλοι για το Ε9 και ΕΝΦΙΑ και εσύ λες ότι δεν έχει νόημα να πληρώνουμε νίκη στο κράτος και να φακελωνόμαστε στην εφορία, απλώς καταλαβαίνουμε ότι δεν έχεις ακίνητα στο όνομά σου. Εγώ άλλο πράγμα εννοούσα όταν έλεγα ότι οι μυστήριοι τύποι κρύβουν το απόλυτο κενό. Δεν εννοούσα για το που μένουν, αν έχουν χρήματα ή όχι, αν έχουν ακίνητα ή όχι. Μιλούσα για το τι σώοι χαρακτήρες και προσωπικότητες είναι. Και αν είναι όντως αυτό που είπες εσύ, relationship material, marriage material or father material. Αν είναι κατάλληλοι για σχέση, γάμο και παιδιά. Γιατί μερικοί λένε ότι είναι και κρατούν ένα μυστήριο γύρω από τον εαυτό τους που κρύβει το γεγονός ότι δεν είναι.
Και αφού λοιπόν σου είπα που συμφωνούμε, ήρθε η ώρα για εμένα να κάνω μία ερώτηση. Απλώς επειδή θέλω να κλείσω με την ερώτησή μου, προτού φτάσω εκεί, θέλω να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σχόλια τα οποία είχαν το ίδιο μοτίβο μεταξύ τους. Πολλοί φίλοι και φίλες είπαν ότι είμαι απλώς ένας δυστυχισμένος τύπος που προσπαθεί να μας καρέψει τη δυστυχία του. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Θα σας πω πότε ήμουν πολύ δυστυχισμένος. Ήμουν δυστυχισμένος όταν δούλευα σε ζών χωρίς ρεπό για 27 ευρώ την ημέρα. Ήμουν δυστυχισμένος όταν έπρεπε τέλος του μήνα να δώσω νίκη για μια τρύπα με κατσαρίδες. Ήμουν δυστυχισμένος όταν έβλεπα τις τύπισσες που μου άρεσαν να τα φτιάχνουν με τύπους οι οποίοι έχουν παθητικά οικογενειακά εισοδήματα. Ήμουν δυστυχισμένος όταν στο Λονδίνο κάθε φορά που καθόμουν στην κοινόχρηστη λεκάνη του χαμαλόσπιτου έπρεπε να την περάσω με χλωρίνη, αλλά και πάλι μερικές φορές κόλλησα μικροβιάκια. Σήμερα είμαι επιτέλους ιδιοκτήτης σπιτιού και έχω παθητικό εισόδημα. Αλλά να σου πω κάτι, Θέκλα. Πέρα από τη Μερσέντα και πέρα από τις γκόμενες και πέρα από τη Μούρη, αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο απ' όλα είναι ότι σηκώνομαι 3 η ώρα το βράδυ και πηγαίνω στο μπάνιο και δεν χρειάζεται να περάσω τίποτα με χλωρίνη. Όσοι φίλοι έχουν ζήσει με κοινό χρηστολεκάνη, καταλαβαίνω. Θα σου φανεί παράξενο, αλλά έχω ζήσει και εγώ με κοινό χρηστολεκάνη. Τα 2 πρώτα χρόνια της φοιτητικής μου ζωής που ζούσα σε ένα χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο το οποίο ήταν σαν μοναστήρι. Και όχι μόνο ήταν κοινόχρηστη λεκάνη, αλλά απαγορευόταν να κάνουμε μπάνιο πέρα από 2 φορές τη βδομάδα. Υπήρχε ζεστό νερό μόνο Τετάρτη και Σάββατο. Και επειδή εγώ έχω τρομερές δερματικές ευαισθησίες, μου λέτε όλοι τι ωραίο δέρμα που έχεις και το δέρμα σου είναι, ξέρω εγώ, αλαβάστρινο, ξέρω. Το δέρμα όμως πια να είναι έτσι όπως είναι, δεν είναι όπως το βλέπετε μόνο, έχει και φοβερές ευαισθησίες στον υδρότα, στη σκόνη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν δεν κάνω ντους 2 φορές τη μέρα, γεμίζω εξανθήματα. Και ταλαιπωρούμουν πάρα πολύ. Σε σημείο που κατέληξα χειμώνα καιρό να κάνω μπάνιο με κρύο νερό, προκειμένου να μην γεμίζω ξανθήματα. Και όμως τότε, φίλε, για να δεις ότι η ευτυχία είναι στο μυαλό, τότε που είχα το κοινόχρηστο μπάνιο, τότε που είχα την κοινόχρηστη τουαλέτα, εντάξει, ήμασταν όλες του κατηχητικού, δεν έπρεπε να το περάσουμε από χλωρίνη, ήμασταν όλες Αγίες Παρθένες, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχουν μικρόβια που να έχουν να κάνουν με σεξουαλικώ με τα διδόμενα νοσήματα τότε. Όμως ήταν μια ταλαιπωρία να πλένω τα ρούχα μου στο χέρι ενώ είχα μεγαλώσει σε ένα σπίτι που υπήρχαν πλυντηρία και υπήρχαν πρόσωπα που έκαναν το πλύσιμο του σιδέρου μου κλπ. Να μην μπορώ να κάνω ντουζ όσο συχνά χρειαζόμουν, όχι ήθελα, χρειαζόμουν επειδή ζεστό νερό υπήρχε μόνο 2 μέρες την εβδομάδα και να πλένω τα ρούχα μου στο χέρι, αυτό το έχω ξαναπεί, και να κοιμάμαι στο ίδιο δωμάτιο με άλλα πρόσωπα που μπορεί να είχαν πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης και διαφορετική ανάσα. Σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, 3 μόνα κρεβάτια. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Τότε όμως ένιωθα πολύ ευτυχισμένη, επειδή μέσα στο μυαλό μου ήμουν μια αγία κοπέλα που ζούσε μια αγία ζωή. Δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά και οι στερήσεις που κάνουν έναν άνθρωπο ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο. Είναι και η θεώρηση που έχει στη ζωή. Φυσικά, εκείνη η αίσθηση της ευτυχίας που είχα όταν ήμουν κλεισμένη στο εντός εισαγωγικών μοναστήρι, γρήγορα ξεθόριασε όταν είδα τις συνέπειες που είχε το να ζω με αυτόν τον τρόπο. Όμως εκείνη την περίοδο, παρόλο που είχα κοινόχρηστη λεκάνη και κοινόχρηστο μπάνιο και δεν μπορούσα να κάνω συχνά ντουζ, εγώ ήμουν ευτυχισμένη. Επειδή πήρα το μάθημά μου, δεν θα γενικεύσω. Από την εμπειρία μου λοιπόν, η οποία προφανώς είναι διαφορετική από την εμπειρία των άλλων, έχω δει το συγκεκριμένο σκηνικό να παίζει στον dating. Κλασικά, ένας τύπος καψουρεύεται μια τύπισσα η οποία δεν πολύ ψήνεται γιατί θέλει κάποιον ομορφότερο ή με καλύτερη δουλειά ή και τα δύο. Δεν του κόβει όμως γιατί της αρέσει η προσοχή και το γεγονός ότι τη γουστάρει ο τύπος, οπότε τον έχει στο ρελαντί μέχρι νεοτέρας ή μέχρι να τα φτιάξει με αυτόν που θέλει, ο οποίος απλώς επειδή μετράει έχει πολλές επιλογές με άλλες τύπισσες και τις έχει όλες σε rotation. Στα πολύ γουστά στην κυρία Δημοτική. Λέει, ένας τύπος λέει ερωτεύεται μια κοπέλα η οποία δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι' αυτόν, επειδή θέλει κάποιον ομορφότερο με καλύτερη δουλειά και τα δύο. Αυτός δεν το καταλαβαίνει όμως, δεν του το κόβει όμως, δεν του το κόβει επειδή της αρέσει η προσοχή. Δηλαδή μιλάμε για μια γυναίκα ναρκισσό τώρα. Να σου θυμίσω το βίντεο που έκανα πρόσφατα ότι το να κρατάμε καβάντες είναι άκρος ναρκισσιστικό.
και το γεγονός ότι τη γουστάρει ο τύπος, οπότε τον έχει στο ρελαντί, τον έχει να περιμένει, δηλαδή τον αφήνει να τη φλερτάρει μέχρι νεοτέρας ή μέχρι να τα φτιάξει με αυτόν που θέλει, ο οποίος απλώς επειδή μετράει, έχει πολλές επιλογές με άλλες τύπισσες και τις έχει όλες σε rotation, δηλαδή μια μέρα με τη μια, μια μέρα με την άλλη. Rotation είναι ο κύκλος που κάνεις. Εγώ, φίλε, αν ήμουν άνδρας, δεν θα ήθελα να τα φτιάξω με μια τύπισσα που να της αρέσει ένας άνδρας που να έχει χρήματα ή να έχει καλή εμφάνιση. Γιατί στην περίπτωση που θα με ήθελε επειδή είχα χρήματα, σημαίνει δεν θα ήθελε εμένα τα χρήματά μου. Και στην περίπτωση που θα με ήθελε για την εμφάνισή μου, σημαίνει ότι δεν θέλει εμένα ως άνθρωπο ολόκληρο, το μυαλό μου, την ψυχή μου, την καρδιά μου, το πνεύμα μου, θέλει μόνο τη μόστρα, την εξωτερική εμφάνιση. Αντιστοίχως, έχω δει κλασικά μια τύπησα να καψουρεύεται έναν τύπο, η οποία δεν πληρεί τα στάνταρ του τύπου, αλλά ο τύπος δεν της το κόβει όμως, γιατί άλλο πουλάω μούρι και άλλο σεξ. Έτσι κι αλλιώς, κάποιοι άντρες μπορούν να κάνουν κρυφά σεξ με μια τεράστια μερίδα του πληθυσμού, εφόσον μείνει η φάση καθαρά στο σεξ του μισάωρου χωρίς πολλά. Ο τύπος λοιπόν έχει την τύπησα στο rotation και κυνηγάει παράλληλα την όμορφη που έχει βάλει στο μάτι, η οποία επειδή είναι όμορφη έχει πολλές επιλογές και τούμπαλη. Μιλάμε για μία σειρά κενών και κενόδοξων ανθρώπων όλη αυτή που περιγράφεις. Εάν λοιπόν αποδεχθούμε αυτό το αφήγημα, δηλαδή ότι όλοι θέλουν κάτι παραπάνω από τα κυβικά τους, άρα γίνεται ένα never ending μπαζάρι εκμετάλλευσης, ένα μπαζάρι εκμετάλλευσης που δεν τελειώνει ποτέ, και φαύλων κύκλων, πιστεύω ότι θα καταλαβαίναμε γιατί το dating σήμερα είναι όπως είναι και πού οφείλονται όλα τα προβλήματα στις σημερινές σχέσεις. Είναι προφανές όμως από τα σχόλια ότι οι φίλοι-φίλες απέρριψαν αυτό το αφήγημα και αρνήθηκαν τον ισχυρισμό μου ότι οι άνδρες απλώς θέλουν να προβληθούν κοινωνικά με μια όμορφη. Σε ρωτάω λοιπόν, Θέκλα, εφόσον οι άνδρες δεν κοιτάνε μόνο την εμφάνιση της γυναίκας, πού οφείλεται αυτό το χάος της σχέσης σήμερα? Εννοείται ότι αν θεωρείς αυτό το mail βαρετό ή ανούσιο, το κάνεις archive και τέλος. Εγώ έτσι και αλλιώς θα συνεχίσω να σε παρακολουθώ. Τι πιστός που μου είσαι. Λοιπόν. Αυτό το αφήγημα που περιγράφεις υπάρχει. Υπάρχει αυτό το αφήγημα. Και αυτό το αφήγημα περιγράφει ανθρώπους χωρίς καθόλου πνευματικότητα, χωρίς καθόλου πνευματική καλλιέργεια. Περιγράφει ανθρώπους που τους ενδιαφέρει μόνο η ύλη, η ομορφιά του άλλου, το σεξ ως του μισάωρου που λες χωρίς πολλά, τα χρήματα και δεν τους ενδιαφέρει η αγάπη και η ουσιαστική συνδεσιμότητα. Η Ελλάδα έχει πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους πληθυσμό. Σου πώς οι Έλληνες σου σήμερα, πέστε μου στα σχόλια. Σίγουρα θα είναι 12-13 εκατομμύρια Έλληνες με τόσους που έχουν μετανάστες. Και παρόλα αυτά, στο κανάλι μας είναι εγγεγραμμένοι μόνο 68.000 από όλα εκείνα τα εκατομμύρια. Φυσικά δεν έχουμε γίνει γνωστοί σε όλους τους Έλληνες, αλλά κάποιος ο οποίος ψυχοψάχνεται και μπαίνει στο YouTube, άμα ψάχνει πράγματα όπως πνευματικότητα, όπως πραγματική αγάπη, όπως ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία κλπ, σίγουρα θα πέσει μάλλον στο κανάλι μας. Εμείς εδώ δεν είμαστε ο μέσος όρος του πληθυσμού. Εμείς εδώ είμαστε αυτοί που λέμε ότι ζούμε ανάμεσά σας. Το λέω και γελάω γιατί δεν θέλω να σε χαρακτηρίσω. Δεν θέλω με τίποτα να σε χαρακτηρίσω. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ για όσα έχεις βιώσει τον καιρό που είχες οικονομική δυσχέρεια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και τα οποία τα βίωσες τραυματικά με τον τρόπο που περιγράφεις. Λυπάμαι γιατί ένιωσες πολλές φορές μειονεκτικά όταν σε απέρριψαν γυναίκες που σου άρεζαν επειδή δεν είχες αρκετά χρήματα ή δεν είχες την εμφάνιση που αυτές ήθελα. Γιατί δεν μου έγραψες αν συμφωνεί. Α, μου έγραψες το πρώτο γράμμα ότι δεν συμφωνείς μαζί μου ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Λοιπόν, λυπάμαι για όλα αυτά που βίωσες. Ο τρόπος που το διαχειρίζεσαι, έτσι όπως διαφαίνεται μέσα από τις δύο επιστολές σου, είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας.
Δηλαδή, έτσι είστε εσείς, εγώ θα γίνω ακόμη χειρότερος. Κρίνετε τον άλλον με βάση την εμφάνισή του και με απορρίπτετε, βρε bitches. Θα αποκτήσω χρήματα, θα πηγαίνω γυμναστήριο, είπες ότι πας πολλές ώρες τη μέρα γυμναστήριο. Θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα κάνω κορμάρα. Το η φάτσα σου μια χαρά είναι. Σε έχω δει, γιατί μου έχει στείλει από το Facebook, δεν έχει τίποτε φάτσα σου κακό. Μια χαρά, είπαμε, όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Θα κάνω κορμάρα, θα πάρω και την περσεντάρα και μετά θα με θέλετε, ρε bitches, που πριν με απορρίπτατε γιατί ήμουν φτωχός. Και γιατί δεν είχα μερσεντάρα, σπιταρόνα. Σπιταρόνα το λέμε στην Κύπρο. Μερσέντα λέτε εσείς. Μερσεντάρα, δηλαδή μεγάλο μερσέντα, σπιταρόνα, ένα μεγάλο σπίτι. Οπότε εσύ πολεμάς πίσω αυτό που σου συνέβηκε, χρησιμοποιώντας τέτοια όπλα. Δηλαδή κάνεις αυτό που με είχε ρωτήσει ένα παιδί, ξέρει ποιος είναι, και μου είπε ρε Θέκλα. Τι έχουμε να κερδίσουμε όλοι εμείς που προσπαθούμε να μην είμαστε νάρκισοι. Όλοι εμείς οι οποίοι θέλουμε αγάπη. Θέλουμε συνδεσιμότητα, θέλουμε πραγματικό συνέστημα. Μήπως να γίνουμε κι εμείς νάρκισοι να διαβαίνουμε. Και του λέω, ρε, εσύ είσαι μικρός, είναι 30. Εσύ είσαι μικρός, του λέω, δεν έχεις ζήσει τα πράγματα που έχω ζήσει εγώ. Γιατί έχω κάνει συμβιβασμό στη ζωή μου. Έχω κάνει. Στις σχέσεις μου ειδικά μόνο συμβιβασμό. Λοιπόν, έχω υπάρξει trophy wife, γυναίκα τρόπεο, δηλαδή κάποιος να με επιλέξει λόγω της κοινωνικής μου τάξης, της κοινωνικής μου κατάστασης, της οικονομικής μου κατάστασης κλπ. Κλπ. Και όχι επειδή πραγματικά με αγάπησε και πραγματικά ήθελε να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μου και έχω περάσει τα χειρότερα χρόνια της ζωής μου σε εκείνες τις συνθήκες. Είναι πολύ σκληρό να ζεις σε ψευτικές σχέσεις. Είναι πολύ σκληρό να μην υπάρχει αγάπη. Είναι πολύ σκληρό να μην υπάρχει ουσιώδης επικοινωνία. Είναι πολύ σκληρό να μην σε πονάει αυτός που θεωρείς άνθρωπος. Έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε, αγάπη μου. Όλοι. Κάποιοι από εμάς το αντιλαμβανόμαστε και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να γίνουμε οι άνθρωποι που θα θέλαμε να είχαμε στη ζωή μας. Και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουμε ακόμη και προσπαθούμε να επιτύχουμε με τους τρόπους που η κοινωνία σήμερα θεωρεί αποδεκτούς. Δεν θα σε κρίνω, ούτε θα σε κατακρίνω. Αντιλαμβάνομαι ότι αντιδράς στο τραύμα που έχεις βιώσει. Είναι πάντοτε για σένα ανοιχτός ο δρόμος της ψυχοεκπαίδευσης. Παρακολουθείς το κανάλι, αλλά θα έλεγα προσπάθησε λίγο να μπεις έτσι πιο βαθιά στη ψυχοεκπαίδευση, να καταλάβεις τι σημαίνει ουσιαστικά ψυχοεκπαίδευση. Και φυσικά είναι πάντοτε ανοιχτός για σένα ο δρόμος της ψυχοθεραπείας, επειδή αν μη τι άλλο έχεις και τα χρήματα τώρα να πληρώσεις την ψυχοθεραπεία. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε μου email. Έχω να σου συστήσω δύο πολύ καλούς συναδέρφους, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, άνδρες ψυχολόγους. Θα σου συστήσω εσένα, όχι γυναίκες. Άνδρες ψυχολόγους. Και γιατί θα σου συστήσω άνδρες ψυχολόγους? Γιατί είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να συνάψεις μια θεραπευτική σχέση με έναν άνδρα ο οποίος να έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης από τον δικό σου. Γιατί αν συνάψεις μια θεραπευτική σχέση με μια γυναίκα ψυχολόγο ή ψυχοθεραπεύτη, θα πεις, α, επειδή είναι η γυναίκα αυτή σκέφτεται έτσι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όμως. Και θα σου το προτείνω. Και αν θες, στείλε μου mail πίσω να σου στείλω τα στοιχεία των δύο συναδέλφων που συστήνω. Ο ένας ζει στο Βέλγιο, ο άλλος ζει στην Αυστρία, οι οποίοι κάνουν online ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Και αν θες, θα ξεκινήσεις. Αυτή είναι η γνώμη. Και συμφωνώ μαζί σου ότι εσύ είσαι λιγότερο επικίνδυνος από άλλους τύπους που το παίζουν συναισθηματίες χωρίς να είναι, που το παίζουν ότι έχουν βάθος χωρίς να είναι και που το παίζουν ότι είναι relationship material και marriage material και father material χωρίς να είναι. Αυτό σου το αναγνωρίζω. Ότι δεν είσαι επικίνδυνος επειδή ακριβώς είσαι διάφανος και μιλάς ανοιχτά για τις σκέψεις σου και τον τρόπο λειτουργίας σου. Συνέχισε να το κάνεις. Αυτό είναι σεβασμός προς τους άλλους που έρχονται σε επαφή μαζί σου, γιατί τους δίνεις την ευκαιρία να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θέλουν να είναι σε σχέση μαζί σου ή όχι, έχοντας μια καθαρή εικόνα. Την αγάπη μου.